Τι Βέρεια μέσα στο κατά καλό καιρό. 25 Ιουνίου, λογικό είναι να είναι κατά καλό καιρό. Του 2022. Γεια σου Θανάση! Γεια σου Παναγιώτη. Έχουμε έρθει στο Θανασάκο εδώ, στη Βέρεια, του Συλλόγου Σαβίδη Βερίας, και θα κάνουμε έτσι ένα πριβεδάκι να δούμε τα πουλάκια που ετοιμάζει για τη γιορτή που θα έχουν σε 15 μέρες. Θανάση, πάμε! Πάμε σιγά σιγά, ναι. Μεσημέρι είναι ντάλα μεσημεριού, πρέπει να έχουμε 38 με 39 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Πολύ ζέστη. Θα έλεγα άπνοια με ένα μποφοράκι. Οπ. Μας έπιασε στον ύπνο. Εκρηκτικά τουλάχιστον 100%. Αυτό είναι. Τώρα στρίβουνε. Ευτυχώς έχει κατεύθυνση νοτιά. Πολύ ωραίος. Όπο δύναμη. Και σούζα, κοιτάξτε σούζες. Αυτός. Τώρα έρθα πολύ κοντά σε αυτό το τενακλί. Μαγικό φτερό. Πραγματικά. Άστο να το μάγκα αυτό να είναι, γιατί όλο μας το θέμα είναι περίπου τέτοιο. Λοιπόν, έχει... τα χάσαμε. Τι έγινε, ρε. Μ' είχε ξεγελάσει το zoom και νόμιζα ότι είναι εδώ κοντά. Αυτά έχουν πήγανε μέσα. Μεγάλη αλλαγή. Βλέπω πολύ μεγάλη αλλαγή. Προς το θέαμα, έτσι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο μέσα. Εκεί ήτανε. Αυτό έπαθα προηγουμένως και τα χάσα. Τα έχουμε όμως, ναι. Γαλανάδα έχουμε, λογικό είναι, μέσα στο κατά καλό καιρό. Παρόλα αυτά και τα σταχτιά δείχνουν πολύ καλά. Έχει, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα καλό, έχουμε τον ήλιο πλάτη. Ήρθαμε πάλι πίσω τώρα, κατεφύγαμε κάτω. Κάτσε να πάω πάλι, βλέπω ένα καραμπέρι, νάτονα. Ναι, είναι στόχοι, όλα τα περιστέρια είναι στόχοι. Πολύ νεύρο, πολύ δύναμη και ορθίζον. Κάτσε να πω. Από την άλλη μεριά, εδώ. Ωραίος, ωραίος είναι. Να πάμε και στον Καρακανάτο κοντά, όσο πιο κοντά μπορούμε, εδώ. Κι άλλος ένας δίπλα, ναι. Στο ίδιο μοτίβο, ναι, κι αυτό. Ο Ντενακλής βέβαια είναι φανταστικός. Κοιτάξτε μπόι που πήρανε. Μέσα στο λιοπύρι. Θανάση μην τα αφήνεις και... Είπαμε να μην τα καρφώσουμε, πουλάκια είναι. Όπου κοιτάξτε που πήγανε. Στο άψε σβήσε σβήσανε. Πάμε για την επιστροφή τώρα, ναι. Δούμε, έκανα και το κάλεσμα. Έχουνε βάλει τα πίνια, έρχονται. Σαν το κουβάρι λέω ξεδιπλώνουνε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και για πουλάκια, κοιτάξτε, αρπάζουν με τη μία. Παρόλο που δεν πέφτουν και οι παπαγάλοι, έρχονται συνέχεια, σταμάτητα. Πάρουμε και μερικές εικόνες εδώ. Πολύ ζέστη, παιδιά. Υπερβολική, όχι πολύ.
Γεμίζει λίγο το κουμάσι. Και έρχονται και τα τελευταία τώρα και κλείνει και η αυλαία μας. Με 40 βαθμούς λέει θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Να τα δούμε τώρα και στην έδρα τους. Εντάξει, λογικό, είναι λαχανιασμένα. Μιλάμε για πολύ ζέστη, υπερβολική, όχι πολύ. Γιατί εδώ στη Βέρεια όταν πιάνει 40 και με την υγρασία είναι σαν 50. Αυτά είναι τα πεπινάκια που βλέπουμε εδώ. Του Θανάση λοιπόν τα πεπίνια του 2022. Που λογικά θα πεταχτούν το χειμώνα αυτά, σαν μεγάλα περιστέρια. Σε 2 εβδομάδες θα κάνω και μια γιορτή για πουλιά εδώ ο Σύλλογος Βερία Σαββίδη. Και αυτά είναι στην προετοιμασία τώρα. Δηλαδή τα γυμνάζει, τα εκπαιδεύει για τη γιορτή που θα κάνουν. Σε καλά βήματα πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατά, πολύ έκρηξη. Δηλαδή άλλα περιστέρια τέτοια ώρα θα σορκούνταν στο κεφάλι, το πιο πιθανό. Με τις καιρικές συνθήκες. Με τις θερμοκρασίες αυτές και την ώρα που τα πετάει. Ντάλα μεσημεριού. Έχει κάνει καθώς έναν αγώνα. Τα έχει γυρίσει φέτος τα περιστέρια του πολύ προς το θέαμα. Αλλά το καλό είναι ότι δεν έχουν χάσει τη δύναμη. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλό το θέαμα, αλλά να έχουν και δύναμη τα πουλιά. Την έκρηξη που λέμε, ναι. Αυτή εδώ ήταν η ομαδάρα του. Και πιστεύω να υπάρχει και σε 15 μέρες. Να τη δούμε και στη γιορτή. Πιο τελειοποιημένα θα είναι τότε. Σίγουρα. Θανάση, άντε να δούμε. Πιστεύω ο αγώνας σου να δικαιωθεί. Και μετά από 15 μέρες που θα έχετε τη γιορτούλα, αυτά τα πουλιά να τα δούμε πιο τελειοποιημένα. Και να κάνεις και εσύ το κέφι όπως γουστάρεις, ρε φίλε. Εντάξει. Τα πουλιά είναι η ευκαιρία να δείξεις τι μπορείς να κάνεις με τα μικρά περιστέρια. Το αύριο, ναι. Είναι το αύριο. Παίρνουμε μια πρόταση. Εγώ λέω στα πιο πολλά μου βίντεο μια μικρή γεύση. Βλέπουμε δηλαδή περίπου σε τι βήματα. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ να δεις τώρα να κρίνεις ένα περιστέρι σαν πουλί. Μπορεί να σε ξεγελάσει κιόλας. Μπορεί όταν μεγαλώσει να βαρύνει και να μην πετάει και όπως ή και το αντίθετο πάλι, να γίνει καλύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει με αυτά και άλλα, επειδή κάνει πολύ ζέστη και πρέπει να πάμε στη σκιά, κάπου εδώ το αφήνουμε και θα το συνεχίσουμε μετά από 15 μέρες. Εντάξει. Καλά, γεια σου, ρε Θανάση Ακογιά. Yeah.